Για τους συμβασιούχους. Θα είμαι πολύ ξεκάθαρος. Ο συμβασιούχος υπογράφει μια σύμβαση ορισμένου χρόνου. Και δεν έχει υποχρέωση ούτε στοιχειοθετεί δικαίωμα μονιμοποίησης. Το απαγορεύει εξάλλου ρητά το σχετικό άρθρο του συντάγματος. Υπάρχει σήμερα μια πραγματικότητα να καλύπτονται θέσεις πάγιες και διαρκείς μέσα από συμβασιούχους. Ναι, υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Δεν γίνεται, παραδείγματος χάρη, το έχω πει πολλές φορές, άνθρωποι σε κρίσιμες θέσεις, όπως την ειδική αγωγή παραδείγματος χάρη, να μην είναι τακτικό προσωπικό. Έχουμε, ξέρετε, αυτή τη στρέβλωση στο δημόσιο, μερικές φορές να έχουμε τακτικό προσωπικό εκεί που χρειαζόμαστε συμβασιούχους και να έχουμε συμβασιούχους εκεί που χρειαζόμαστε τακτικό προσωπικό. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση όμως ότι ο αριθμός των συμβασιούχων μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, όπως συμβαίνει σήμερα, για πελατειακούς λόγους και όχι για λόγους πραγματικής εξυπηρέτησης των αναγκών του κράτους. Όπως δεν γίνεται επίσης να ανοίγουμε μια κερκόπορτα για διεκδίκηση μονιμοποίησης του κάθε συμβασιούχου, διότι απλά αυτό απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Όταν λένε λοιπόν κάποιοι ότι θα διώξουμε τους συμβασιούχους, αυτό είναι μια σαχλαμάρα. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Το ελληνικό δημόσιο προφανώς θα χρησιμοποιεί συμβασιούχους, όχι όμως την έκταση και στα νούμερα που χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνουμε, και είναι πολύ ανέντιμο, θέλω να το πω αυτό στους συμβασιούχους που μας ακούν, την εντύπωση ότι μια σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να είναι ο τρόπος να μπει στο δημόσιο από την πίσω πόρτα και με κάποιο τρόπο να μονιμοποιηθείς, γιατί πολύ απλά αυτό είναι παράνομο. Είναι αντισυνταγματικό. Γι' αυτό μπήκε η σχετική πρόβλεψη στο Σύνταγμα μας.